Χωρίς εσάς δεν μπορεί να επικοινωνηθεί το παραμικρό, γιατί ο κόσμος δυστυχώς πιστεύει, με δυστύχημα, πιστεύει ότι υπάρχει μόνο ό,τι προβάλλεται από την τηλεόραση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στην τηλεόραση, έχω ισορροπήσει, αλλά λέω και την αλήθεια, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ξεκινώντας να σας πω ότι πιστεύουμε ότι δημιουργήσαμε για αυτή τη χρονιά κάτι που μας εκφράζει όλους εμάς που συνεργαζόμαστε. Τι είναι? Μέσα από την λογική της εθνικής παλιγενεσίας που εμείς την διαπερνάμε αυτά τα 200 χρόνια της επετείου που θα γιορταστούν σε ένα χρόνο, τα διαπερνάμε από τη σκοπτική τους πλευρά και λέμε εθνική ασυναρτησία, τα λέμε γιατί πραγματικά μέσα σε αυτά τα χρόνια υπήρξαν ασυνάρτητα πράγματα που δεν πήγαν την Ελλάδα μπροστά, αλλά που με αυτά θα μπούμε στη διάσταση όχι μόνο να σκεφτούμε, να συγκινηθούμε, αλλά και να γελάσουμε. Πιστεύω ότι η σκηνή είναι ούτως ή άλλως μια αντανάκλαση της ζωής μας. Εμείς δεν είμαστε κάτι ανώτερο ή κάτι, επειδή τα φώτα πέφτουν πάνω μας για να μπορούμε να εκφραστούμε, κρατάμε τη ματαιοδοξία των φώτων. Μας ενδιαφέρει πολύ, πολύ πιο πολύ η έκφραση στη ζωή και πώς ισορροπούμε κάνοντας την καθημερινότητά μας καλύτερη. Εγώ πιστεύω ότι στο μέλλον είναι μόνο η καθημερινότητα. Δεν υπάρχει άλλο. Είμαστε μια ομάδα, πιστεύω, από προσωπικότητες. Δεν πιστεύω στις ομάδες που ταυτίζονται ιδεολογικά, πολιτικά, πολιτισμικά, αισθητικά. Αλλά αυτό ακριβώς δημιουργεί τη διαφορετικότητά μας και αυτό ακριβώς δημιουργεί την αρμονία. Σκεφτείτε ότι είμαστε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια, γιατί μιλάμε για τις νεοέλληνες, οι νεοέλληνες από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα, κρατάμε πιο πολύ και σήμερα και πώς όλα αυτά τα χρόνια αφομοιώθηκαν στην καθημερινότητά μας. Δεν ξεχνάμε ότι ο βασικός ήρωας, αυτός που είχε την τεράστια δυναμική και ήταν βασικός για την απελευθέρωσή μας, ο Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε. Αυτή είναι η αντίφαση. Αυτή είναι η αντίφασή μας, με την οποία περιπέζουμε, γινόμαστε όλοι διαβολάκια και διαβάλλουμε σε ό,τι συμβαίνει για να μπορούμε να γελάσουμε και να βρεθούμε ισορροπημένοι. Εγώ πάντα πιστεύω ότι αν ο αποδέκτης, ο άνθρωπος που θα μας δει, που θα μας επιλέξει, που θα μας τιμήσει με την διπλή υπόσταση της τιμής και να μας επιλέξει, που θα πληρώσει το τίμημα από το περίσευμά του κατά μεγάλο ποσοστό, θα φεύγοντας από εδώ πέρα, θα πάρει στις αποσκευές του κάτι, έτσι που να τον εξέλιξει, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χωρίς εξέλιξη. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς συγγραφείς που συνεργαστήκαμε, κάνω μια παρένθεση, αφού πω, ξεκινώντας από τον εκδεξιόν Αντώνη Ανδρικάκη, θα σας πει, ο Νίκος ο Κεραμίδας, ο Ντίνος ο Σφυρόπουλος είναι και ηθοποιός και συγγραφέας με εμπειρία, όπως και ο Μιχάλης Άνθης, έχει θέσει δύο υποστάσεις, Μιχαήλ Άνθης, όπως θέλετε να λέγεται και καλά κάνεις και μας τη διευκρινίζεις. Έχουμε συνεργαστεί με όλους κατ' επανάληψη με τον Αντώνη Ανδρικάκη. Στον χώρο του τραγουδιού έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οπότε η διαφορετικότητα, σας λέω, παίζει ρόλο. Καθένας στο δικό του στίγμα. Και επειδή πιστεύω ότι εμείς κάνουμε ζωντανό θέατρο, ακούστε με καλά. Ζωντανό θέατρο. Διότι μεταβάλλεται στην καθημερινότητα. Δεν είναι ποτέ ίδιο. Με εξαίρεση κάποια πολύ συγκεκριμένα νούμερα να πω. Μεταβάλλεται γιατί ο κόσμος σε ρωτάτε, υπάρχει έντονο το στοιχείο της διάδρασης. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν κείμενα τα οποία θα εναλλάσσονται κατά την πορεία. Για δύο λόγους. Κάποιο κείμενο μπορεί να μην πάει. Όχι, ξέρετε, χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτά που λέμε και δεν περνάει. Οπότε έχουμε αυτό το ενδεχόμενο. Είμαστε ζωντανοί, σας το λέω. Και έχουμε και άλλα πράγματα, και άλλα κείμενα τα οποία δεν θα τα δουν στην πρώτη φάση. Έχουμε μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουμε, είμαστε στην αλήθεια μας και θα ήθελα ό,τι θέλετε να ρωτήσετε αν χρειαστεί.
θα ήθελα να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στην κυρία Σαμπουτζάκη, μια τεράστια καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες όταν τις αφηγείτε μαζί με τα τραγούδια που λέει εξαίσια, με το δικό της πάντα τρόπο, ήδη μπαίνουμε σε μια κατάσταση ιστορικότητας. Μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας. Είναι μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία που δεν σας κρύβω. Η παθογένεια που με διέκρινε κατά το παρελθόν, αριστερός όντας και λογικά, δεν μ' άφησε να μπω στην ψυχή όλων αυτών των ανθρώπων που χαρακτηρίζονται, ας πούμε, επειδή υπηρέτησαν το θέαμα της και τη μουσική, την ελαφριά μουσική. Ο κόσμος νομίζει ότι η ελαφριά μουσική δεν έχει ειδικό βάρος. Όχι μόνο έχει ειδικό βάρος, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των τραγουδιών, της μουσικής κλπ. Που πέρασε στο λαό ήταν τα τραγούδια του Ατίκ, του Μουζάκη, του Ιακωβίδη, ανθρώπων δηλαδή που αυτή η παθογένεια να εντάσσεσαι κάπου και να πιστεύεις ότι το καλό είναι μόνο αυτό που συμφωνείς πολιτικά. Τα είπες εγώ εσύ. Όχι, εντάξει. Εγώ ήμουν στο σπίτι μου μία μέρα στην Αθήνα γιατί την Κινέτα Τάικε. Καθόμουν και χτύπησε το τηλέφωνο. Μου λέει ο Γιάννης ο Ζουγανέλης. Ήθελα να σε δω για λίγο. Ήρθε στο σπίτι, φιλιά, αγκαλιές, γιατί πράγματι και εγώ τον θαυμάζω. Μου λέει, θέλω να συνεργαστούμε, κάνω μία δουλειά έτσι, χωρίς να καταλάβω ούτε για δουλειά, ούτε τι πράγμα ήταν αυτή η δουλειά. Του είπα ναι. Γιατί τον πίστευα, τον θαυμάζω χρόνια και πίστευα ότι είμαι και καλό παιδί. Είχα άλλες προτάσεις που ομολογώ ότι δεν μου άρεσαν τόσο. Και του είπα ναι. Πραγματικά είμαι σε μία δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενη. Καταρχήν είναι όλο νέα παιδιά. Και όλα καλά. Χορεύουνε, τραγουδάνε, παίζουνε, σκοτώνονται τα παιδιά. Ονόματα δεν θα πω γιατί δεν τα πάω καλά με τα ονόματα. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά όλα τα παιδιά. Εγώ τι να κάνω, λέω του Γιάννη, τι να κάνεις άλλο, μου λέει, τον εαυτό σου. Και έτσι πραγματικά ξεκινάω, να το πω Γιάννη. Βεβαίως. Ξεκινάω από παιδί, πως βγήκα στη Θεσσαλονίκη, τον πρώτο ρόλο που έπαιξα, με την αδελφή μου τη Βάσο που μ' άφησε μόνη και τη συνεχεία συνέχισα την καριέρα μου. Όταν λέμε, μιλάμε σε πολύ μικρή ηλικία αυτό, πολύ μικρή ηλικία, 3-4 χρόνια. Δεν το λέει για να μου κρύψει τα χρόνια. Όχι, πραγματικά νομίζω ότι είναι μια δουλειά πάρα πολύ ωραία. Εγώ κάθομαι από κάτω και τη θαυμάζω. Παίζουν όλα τα παιδιά, τραγουδάνε, κατεβαίνουν πάνε στον κόσμο. Θα τραγουδάει όλος ο κόσμος, δεν μπορεί, γιατί τα τραγούδια όλα είναι το ένα καλύτερο από τα άλλα. Τραγούδια ακριβώς για να μπορεί να υπάρξει. Ναι, κέφι. Πραγματικά κέφι. Αυτό δεν θα είναι θέατρο, δεν ξέρω να το πω, πίστα να το πω. Όχι. Έχουμε όλα τα στοιχεία, στοιχεία ενός ζωντανού θεάτρου που έχει πολλή μουσική, με ανθρώπους που έχουν σχέση και με τη μουσική και με είναι περσόνες ιδιαίτερες. Θα σας πω μετά. Ναι. Τι άλλο να πω, όχι. Να τις τραγουδήσω. Λίγο. Τι θες να πω από όλα αυτά. Δεν ξέρω, ο κύριος θα δείξει ο κρατεφίλου να σας πω. Ζωζό, για σένα ζω, με έχεις τρελάνει με το σκέρτσο σου και τον άλλη. Χρυσή, μικρούλα εσύ, πάλι καμιά στο βρύο δεν είναι να σου μοιάζει. Στο τραγούδι, στο χορό και στις κλακέτες ξεπερνάς ακόμα και γνωστές μετέτες. Ζουζό, σκορπάς, όπου καμπάς, γλυκιά ζωή είναι ανική σαν μουσική. Παμ, 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 ταραραραραμ, παμ! Να πούμε δύο λόγια οι αγαπητοί συνεργάτες που θα είναι μόνιμα. Ο κύριος Αλυκάκης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Ζουγανέλη, τον παλιό μου φίλο, για αυτή την πρόταση που μου έκανε. Το θέμα είναι εξαιρετικό και τα 200 χρόνια είναι μια ευκαιρία να δούμε μερικές ιστορίες εθνικής ασυναρτησίας και να κοιταχτούμε και λίγο στον καθρέφτη της σάτυρας. Χαίρομαι πάρα πολύ.
που βρίσκομαι ανάμεσα σε ταλαντούχους ανθρώπους. Μεγάλη μας τιμή η συμμετοχή της κυρίας Σαββουτζάκη. Και έχω να γράψω για το θέατρο από το 1995, οπότε άρχισα να ασχολούμαι πιο συστηματικά με τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, το 1995 κάναμε μια παράσταση με τον Δημήτρη τον Μαρασούλη στο Δελφινάριο, η οποία έσκησε. Θέλω και τον Δημήτρη να ευχαριστήσω πολύ και εύχομαι να αγκαλιάσει το έργο μας ο κόσμος και να το ευχαριστηθεί. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Έλα Νίκο και Αναμίδα. Εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με την επιθεώρηση, αλλά φλερτάρει λίγο με την επιθεώρηση και βλέπω ότι αυτό το είδος συνεχίζει, γιατί κάπου ήταν σαν να έχει σταματήσει. Και χαίρομαι και ιδιαίτερα που συνεργάζομαι με την κυρία Ζωζό Σαββουτζάκη, γιατί στα νιάτα μου, ας πούμε, ξεκίνησα γράφοντας για τη Ρένα Βλαχοπούλου και τώρα γράφω και για τη Ζωζό Σαββουτζάκη που δεν έχει συνεργαστεί ποτέ. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Ναι. Πέραν αυτού, ο Γιάννης είναι ένα ξεχωριστό φαινόμενο, θα έλεγα, σε αυτό το είδος θεάματος, που μας οδηγεί αυτός βεβαίως στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτός μας καθοδηγεί το τι θέλει να παρουσιάσει. Εμείς, βέβαια, σαν κειμενογράφοι, ακολουθούμε, βάζοντας βεβαίως και τη δική μας σφραγίδα σε όλο αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει κάτι καλό. Πολύ κέφι, με πολύ ευγένεια για όλους μας και όλοι μας από την πρώτη στιγμή την αγαπήσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Βέβαια, δεν λες, αν μου επιτρέψεις, Αντρέα, ότι λέει, θα πάρουμε, κόψαμε από τα δικά μας κρίματα για αυτά. Ήθελα να το πω εγώ για λίγο. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή και δημιουργική χρονιά για όλους μας και για όλο τον κόσμο, φυσικά. Το ωραιότερο είναι για μένα το ότι θα τα διασκεδάσει ο κόσμος. Όλοι οι ηθοποιοί κατεβαίνουν εδώ μπροστά, τραγουδάνε, που είναι αδύνατο να μην τραγουδάει όλος ο κόσμος. Είναι τόσο ωραία τα τραγούδια και τόσα γνωστά, θα γίνει κέφι, θα γίνει χαμός. Εγώ νομίζω πρώτη φορά στο θέατρο γίνεται αυτό. Ναι, είναι. Ελπίζουμε. Εγώ που έχω συνηθίσει να πηγαίνω στον κόσμο, που να έχω επαφή, να κατεβαίνω, τώρα αυτό το πράγμα πρώτη φορά γίνεται. Αυτό είναι ένα ρίσκο, γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει να μπούμε στη διαδικασία της διάδρασης. Θα δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα. Θα δούμε. Σίγουρα. Πάντως να ξέρετε ότι οι πιο απλοί άνθρωποι είναι πραγματικά αυτούς που χαρακτηρίζουμε απλούς για να τους υποτιμήσουμε, είναι αυτοί που έχουν μεγαλοπρέπεια και μεγαλοσύνη μέσα τους. Ο κύριος Βασίλης Γιακουμάρος υπήρξε μαθητής μου σε σχολή θεάτρου και τώρα συνεργαζόμαστε. Είναι ένας εξαιρετικός πραγματικά συνεργάτης. Λέω μόνο για εκτός που θα κάνουμε, υποδίεται το Κολοκοτρώνη και είναι ιδιαίτερο το βάρος που θα σηκώσει στους ώμους του. Γι' αυτό το λόγο εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θέλω να πω τίποτα για το δάσκαλο. Ελάτε να δείτε τι έκανε. Να περάσουμε καλά, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε. Και άμα βγει και κανένα φράγκο, δεν είναι κακό.